Οι Ουκρανικέ δυνάμει, λοιπόν, αντιπιτίθενται, κερδίζουν εδάφη, αποθώντα τι ρωσικές δυνάμει. Θα πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου, γιατί δίνονται στη δημοσιότητα και φωτογραφίε από ένα χωριό που απελευθερώθηκε πρόσφατα, κοντά στο Χάρκοβο. Πριν από τρει μέρε έγινε η επανακατάληψη τη πόλη Μπαλακλίγια που βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου. Είναι η πρώτη πόλη που έχουν επανακαταλάβει οι Ουκρανοί και αποτελεί την πόλη ορόσημο τη Ουκρανική αντεπίθεση στα βορειοανατολικά του ποταμού Σεβέρξ Ντόνετ. Να πούμε ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι πρώτε φωτογραφίε που φαίνονται εκεί τα κατεστραμμένα ρωσικά άρματα μάχη. Πολίτε, κάτοικοι τη περιοχή που λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, σωροί ανθρώπων που έχουν πέσει νεκροί σύμφωνα με του Ουκρανού από τι ρωσικέ δυνάμει γίνονται οι εκταφέ του το τελευταίο. Το διάστημα. Ένα σχολείο που είναι βομβαρδισμένο και βλέπουμε στι φωτογραφίε μόνο τα συντρίμια. Ενώ ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή ή το χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι ω φυλακή, εκεί κρατούσαν Ουκρανού οχμαλότου. Την ίδια ώρα, από να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Διεύθυνση Υπηρεσιών τη Πληροφοριών τη Ουκρανία, οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα οι αξιωματούχοι τη, όπω και οι διοικητέ των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων, απομακρύνουν κρυφά από του υφισταμένου του, όπω λένε, του συγγενείς του και τι οικογένειέ του και πουλούν τα σπίτια του από την περιοχή τη Κρυμαία. Να σε ευχαριστήσουμε ε. πολύ, Αδαμαντή.